Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 11 Απριλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων από την Αιγιάλια μετά την εισαγγελική παραγγελία για διοχέτευση 12.500 τόνων σε 5 χιτά της Δυτικής Ελλάδας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης καλεί σε σύσκεψη στην Αθήνα όλους τους εμπλεκόμενους. Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στο Μεσολόγιο, άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο τζιπ του κοντά στο θέρμο του Ολακαρνανίας. Ξεκινά τη λειτουργία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, σημαντικό μηχάνημα για τους καρκινοπαθείς. Μόλις 2 δημόσια νοσοκομεία διαθέτουν στη χώρα μας το PET scan, δωρεά της πατρινής Ελένης Διγενοπούλου. Υπεγράφει σύμβαση για το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στο Εργοστόλι. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας μερικής εγκαίνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από πιθανό σεισμό και πρόκληση πυρκαγιάς. Ξεκίνησε τελικά, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η αποκομιδή των απορριμμάτων από την Αιγιάλια μετά την εισαγγελική παραγγελία για διοχέτευση των 12.500 τόνων σε 5 χιτά της Δυτικής Ελλάδας. Ήδη 40 τόνοι έφτασαν το πρωί στο χιτά Φλόκα, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών συγκαλεί αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στην Αθήνα για το θέμα. Την ώρα που τα δύο πρώτα απορριμματοφόρα από την Αιγιάλια άδειαζαν σκουπίδια στον Χιτά Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα έπειτα από εισαγγελική εντολή του Αρείου Πάγου, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης καλεί σε σύσκεψη στην Αθήνα όλους τους εμπλεκόμενους με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αιγιάλιας. Πάμε συνεδρικά όσο μπορούμε. Θα γίνει μια συνάντηση αύριο με τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχει καλέσει τους αρμόδιους φορείς και τους ΦΟΣΔΑ και εμένα και το Γενικό Γραμματέα και τον Περιφερειάρχη. Θα έχουμε μια συνάντηση πάνω σε αυτό, προκειμένου μέσα να δρομολογηθούν ταυτόχρονα λύσεις. Είναι αυτό που έλεγαμε την άλλη φορά με τον περιφερειακό σχεδιασμό. Πρέπει να όλοι να συνειδητοποιήσουμε στη χώρα ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός γίνεται όχι μόνο στα λόγια, αλλά πρέπει στην πράξη να έχουμε μια έννοια της περιφέρειας πλέον και όχι της τοπικής κοινότητας. Δύο απορριμματοφόρα από το Αίγιο που προσπάθησαν χθες να μεταφέρουν σκουπίδια στο Φλόκα εμποδίστηκαν από κατοίκους περιοχής. Όμως μετά την εισαγγελική παραγγελία, δύο νέα φορτία εναποτέθηκαν τελικά στον Χιτά. Του γραφείου η εισαγγελική παραγγελία του εισαγγελέα του δικού μου πάτρας που με διατάσσει να παραλάβω σκουπίδια από τον Αιγιάλια. Ήδη ήρθαν δύο απορριμματοφόρα. Τα σκουπίδια που ήρθαν αυτή τη στιγμή από την Αιγιάλια είναι σε αθλία κατάσταση. Δεν αντέχανε, κάνανε με το όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτό που αντικρίσανε. Ήσανε χειρότερα τα πράγματα από του πύργου που είχαν ξανά βοηθήσει. Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης τονίζει ότι στόχος του είναι η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, προκειμένου το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων να εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε μια συλλογική διαχείριση σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού. Η Ευρώπη στηρίζεται στις περιφέρειες και η Ευρώπη των περιφερειών και πρέπει να δούμε αυτή τη διάσταση. Αυτό χρειάζεται όμως αλληλεγγύη, συνέπεια και συνεργασία. Πράγμα που δεν είμαι αισιόδοξος, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε. Έχουμε πρόβλημα στην κουλτούρα αυτή. Με αυτή την έννοια, κάθε νομός είναι και μια διαφορετική κουλτούρα για μένα. Παίζει ρόλο και ακριβώς βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα η κατάσταση να είναι καλύτερη σε πολλά επίπεδα. Και προχωράνε σε αρκετό επίπεδο. Αυτό πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ και εμάς την Πελοπόννησο και τα Ιόνια. Ο ΦΟΣΔΑ, τον οποίο είμαι πρόεδρος, έκανε ψήφισμα και όχι απόφαση. Διαμαρτυρήθηκε γιατί οι κύριοι αποκεντρωμένοι στέλνετε σκουπίδια στο χιτά του Φλόκα εφόσον γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει άλλο. Και είπε και το κατέληγε ότι επί του παρόντος για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να πάρει σκουπίδια. Για τεχνικούς λόγους. Και όταν λέμε τεχνικούς λόγους πρέπει να συνονοηθούμε, να δούμε πότε μπορέσουμε να το πάρουμε, να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε 10 τόνους αύριο, 20 μεθαύριο, 3 μια άλλη στιγμή. Πάντως από την πλευρά τους, οι κάτοικοι της περιοχής του Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα χέρια και την Πέμπτη έχουν συνάντηση με τον εισαγγελέα στην Πάτρα προκειμένου να εκθέσουν και τη δική τους άποψη, ζητώντας η Αιγιάλια να διαχειριστεί τα σκουπίδια της, καθώς υπάρχει ο χιτά της Αιγύρας που τελεί υπό αποκλεισμό από τους κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πρόθεση του Δήμου Τρίπολης να δημιουργήσει μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση Μεγαβούνη στο Βαλτέτσι. Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Βαλτετσίου και Δόριζας κατέθεσαν νέα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Δήμου αλλά και του εργολάβου, καθώς όπως λένε δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες για να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου.
Νέα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Δήμου Τρίπολης και του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στο Μεγαβούνι κατέθεσαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Δόριζας και Βαλτετσίου. Όπως λένε, τα έργα ξεκίνησαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και γι' αυτό προσπάθησαν να σταματήσουν τους χειριστές των μηχανημάτων. Είδαμε την Πορτόζα να πηγαίνει εκεί πέρα στο Μεγαβούνι και να κάνουν διαμόρφωση του χώρου. Πήρα τηλέφωνο τους δικηγόρους, το 100, τους σταματήσαμε προσωρινά και σήμερα πάλι εξακολουθούν να δουλεύουν, να εργάζονται εκεί πέρα ο εργολάβος. Και ήρθαμε εδώ να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Οι κάτοικοι ζητούν προσωρινή διαταγή για την διακοπή κάθε εργασία στο Μεγαβούνι. Όπως είπε ο δικηγόρος υπεράσπισης, λείπουν άδειες από την πολεοδομία και από άλλες υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου. Ήδη προσδιορίστηκε η συζήτηση της προσωρινής διαταγής τη Δευτέρα, στις 16 Απριλίου και αναμένουμε την απόφαση. Πιστεύουμε ο κύριος Δήμαρχος να επιδείξει κάποια ψυχραιμία, μπορώ να πω, και να περιμένει τι θα γίνει με την προσωρινή διαταγή. Οι πολίτες φοβούνται ότι θα γεμίσουν τα χωριά χωματερές, ενώ δηλώνουν έτοιμοι για κινητοποιήσεις. Θίγονται δύο χωριά, δεν θίγεται μόνο το Βαλτέτσι και η Δόρισα, περισσότερο η Δόρισα. Εννοείται θα συγκεντρωθεί ο κόσμος, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει, πιστεύουμε να τους σταματήσουμε τώρα. Πιστεύετε θα δικαιωθείτε? Ναι, ότι θα δικαιωθούμε, με το δίκαιο μας να δικαιωθούμε. Η συζήτηση για την προσωρινή διαταγή προσδιορίστηκε για την Δευτέρα 16 Απριλίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο εργολάβος αποζημιώνεται για κάθε μέρα που τα μηχανήματα που έχει διαθέσει για το έργο μένουν στάσιμα. Και να αλλάξουμε θέμα, την ώρα που οι κάτοικοι της Νότιας Πάτρας συγκαλούν μία ακόμα σύσκεψη για το μεταναστευτικό, ο νέος κεντρικός λιμενάρχης Πατρών μιλά στο Ιόνιεν για το φλέγον ζήτημα που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ο κύριος Ραΐζης εμφανίζεται σίγουρος ότι με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, σύντομα η εικόνα στην παραλιακή ζώνη θα βελτιωθεί. Αποφασισμένος να βρει και να εφαρμόσει την καλύτερη δυνατή λύση για την ασφάλεια του λιμανιού της Πάτρας, εμφανίζεται μιλώντας για πρώτη φορά για το θέμα στο Ιόνιαν ο νέος κεντρικός λιμενάρχης Πατρών, Δρόσος Ραΐζης. Μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση, ο κύριος Ραΐζης έχει ως πρωταρχικό στόχο την πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή Δημαίων με τους μετανάστες. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μια καλυτέρευση σε αυτό το θέμα, να περιφρουρήσουμε, να βελτιώσουμε την περίφραξη αλλά και όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται και που θα προσπαθήσουμε να είναι ακόμα πιο αποδοτικά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, είπαμε, όλων αυτών των ανθρώπων που διακινούνται. Αυτό το οποίο τονίζει ο νέος κεντρικός λιμενάρχης Πατρών, Δρόσος Ραΐζης, είναι ότι πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό ζήτημα στην Πάτρα. Να μπορέσουμε όλοι μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, με μια καλή συνεργασία την οποία την έχουμε, να, αν όχι να βρούμε, να το λύσουμε, τουλάχιστον να βρίσκουμε λύσεις και να μπορούμε να το διαχειριστούμε πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτούς τους ανθρώπους να τους συμπεριφερόμαστε όσο γίνεται πιο ανθρώπινα και σωστά και να μπορέσουμε έτσι και να μπορέσουμε να λειτουργήσει αυτός ο χώρος, αυτή η πύλη εξόδου-εισόδου στην Πάτρα με όσο το δυνατόν πιο σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους. Την ίδια ώρα πάντως που οι κάτοικοι των νοτιών συνοικιών της Πάτρας ετοιμάζονται για ακόμα μια σύσκεψη την Πέμπτη προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να πιέσουν την κυβέρνηση για λύση του προβλήματος, ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ αλλοδαπών σε περιοχή της Πάτρας. Συγκεκριμένα, δύο Λίβοι, ο ένας μάλιστα ανήλικος, επιτέθηκαν εναντίον ενός νεαρού Πακιστανού, τον οποίο και τραυμάτισαν με σκοπό να το αποσπάσουν το ποσό των 300 ευρώ που είχε μαζί του. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αχαΐας, ο κ. Ανδρέας Ριζούλης. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Γιαπρακάς. Κύριε Ριζούλη, Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Λοιπόν, είδαμε και στο ρεπορτάζ τα όσα είπε ο νέος κεντρικός λιμενάρχης Πατρών. Κύριε Ριζούλη, αύριο είναι η νέα σύσκεψη των κατοίκων στην οποία θα συμμετέχετε. Λύση σίγουρα δεν είναι αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Πάτρα, το κυνηγητό δηλαδή λιμενικών και μεταναστών. Δρομολογείται μια επιχείρηση εκένωσης των άτυπων, ας πούμε, καταβλισμών που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη. Πώς βλέπετε και ουσιαστικά τι θα πείτε στους κατοίκους αύριο, κύριε Ριζούλη? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είχαμε πει, δηλαδή πρέπει να έχουμε και μια συνέχεια σε αυτό που λέμε, είναι ότι μέχρι το Πάσχα είχαμε πει θα ξεκινήσει μια διαδικασία από το Υπουργείο που αποφασίστηκε στις διάφορες σκέψεις που έγιναν, ώστε σιγά σιγά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί γύρω από το λιμάνι της Πάτρας να αρχίσουν να μετακινούνται εκεί που ανήκουν, δηλαδή στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, τα οποία ένα μεγάλο μέρος από αυτούς είναι εγγεγραμμένοι εκεί. Αυτό που έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει με ενημερώσεις αλλά και μεταφορές κάποιων μεταναστών με τη θέλησή τους, γίνεται αυτό έτσι, και θα συνεχιστεί με το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία η οποία όμως δεν είναι άμεση, έτσι, αυτό λέμε στους κατοίκους, δηλαδή δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Θα γίνει σιγά σιγά, και γιατί είπαμε ότι στην κατεύθυνση που μίλησε και ο κεντρικός λιμενάρχης προηγουμένως, δηλαδή ότι με σεβασμό και στους ανθρώπους και στην αγωνία που έχουν να μεταφερθούν στην Ευρώπη, θα γίνει αυτή η διαδικασία η οποία σιγά σιγά θα αποσυμφορήσει το λιμάνι. Αυτή είναι το καινούριο, ας το πούμε, δεν ξέρω αν είναι καινούριο που μπορούμε να πούμε. Πάντως υπάρχει δράση στην κατεύθυνση αρτίων. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει συνεργασία και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΑΒΕΞ και στο Λαδόπουλο ή με την κίνηση υπεράσπισης μεταναστών προκειμένου να ενημερωθούν οι μετανάστες για το σχέδιο της κυβέρνησης και να βοηθήσουν βέβαια και αυτοί να τους πείσετε να αποχωρήσουν από την Πάτρα. Βεβαίως υπάρχει συνεργασία. Αυτή ξεκίνησε αμέσως εδώ και πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα η συνεργασία αυτή, διότι οι οργανώσεις που και η κίνηση προάσπισης μεταναστών της Πάτρας έχουν άμεση σχέση και με τους ανθρώπους στον χώρο και με τον αριθμό τους και με την κατάσταση του καθενός, δηλαδή χώρα προέλευσης, ενήλικη, ανήλικη κλπ. Υπάρχει και μάλιστα νομίζω ακόμη και σήμερα. Και μάλιστα υπάρχει και μία συνεργασία, συνεννόηση στο επίπεδο των αντιλήψεων και του πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους, νομίζω και από την πλευρά των οργανώσεων αυτών και με τις αρχές. Και με τις αρχές υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλοι. Δεν θέλουμε να συμβούν πράγματα τα οποία δεν θα τιμούν ούτε την κοινωνία μας ούτε τους ανθρώπους τους ίδιους, και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω όλοι συνεργαζόμαστε και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα κυρίως για τις ζωές των ίδιων των ανθρώπων που είναι εκεί και στην απελπισία που βρίσκονται, και για τον γενικό και για τον κόσμο της περιοχής, να πούμε στο τέλος και για την εικόνα του λιμανιού, έρχεται τουριστική περίοδος και λοιπά. Βέβαια αυτό αφήνω τρίτο στη διαδικασία, στην κατάταξη, καθώς προέχει και η ασφάλεια των ίδιων των προσφύγων εκεί και των ανθρώπων της νοικίας. Mm-hmm. Κύριε Ριζούλη, αύριο είναι επίσης μια άλλη σύσκεψη προγραμματισμένη για ένα πρόβλημα που αφορά τους αχαιούς στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είδαμε τα όσα συμβαίνουν νωρίτερα και στο ρεπορτάζ στην Αιγιάλια. Η αλήθεια είναι, κύριε Ριζούλη, όπως ακούσαμε να λέει και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ένα θέμα το οποίο κάποιες περιοχές της Ελλάδας το διαχειρίζονται ορθά και κάποιες άλλες έχουν μείνει πίσω. Σίγουρα δεν είναι λύση, σίγουρα η μεταφορά των απορριμμάτων από τον ένα χιτά στον άλλο είναι μια προσωρινή λύση αυτή. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, κύριε Ριζούλη, συγκεκριμένα για την Αιγύρα? Ναι, έχω πει την άποψή μου και στους κατοίκους του Αιγείου και της περιοχής της Αιγύρας εκεί και σε μια σύσκεψη φορέων που έγινε. Καταρχάς θα πρέπει οι κάτοικοι της Αιγιάλιας και η Δημοτική Αρχή να καταλάβουμε, λέω να καταλάβουμε, ότι δεν μπορεί τη διαχείριση των σκουπιδιών της περιοχής μας να την κάνουν άλλοι δήμοι. Κάθε δήμος οργανώνεται και κάθε φορέα διαχείρισης απορριμμάτων οργανώνεται με βάση την τοπικότητα και την περιφερειακότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να στηριχθούμε
ότι τα σκουπίδια, τα απορρίμματα της Αιγιάλιας θα διαχειρίζονται σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος και εμείς δεν οφείλουμε να δώσουμε μια λύση γι' αυτό. Υπάρχουν λιγορίες στο θέμα αυτό. Τώρα η λύση ποια είναι, για να πούμε συγκεκριμένα. Καταρχάς η λύση αυτή είναι προσωρινή, όπως είπατε, και η δική μου η γνώμη, η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μια παράταση της λύσης της προσωρινής αυτής, γιατί μαζεύονται οι 12.000 τόνοι σκουπίδια και την επόμενη μέρα τι γίνεται. Θα ξαναμαζευτούν. Θέλουμε λοιπόν μια παράταση αυτής της διαδικασίας, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι, αυτά που είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Και από την άλλη μεριά, η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία πάντα με το ΦΟΣΔΑ, με το Φορέα Διαχείρισης Περιφέρειας και με το Υπουργείο, να δουν τη λύση εκείνη η οποία δυστυχώς δεν δόθηκε από την τοπική δημοτική αρχή λόγω της ολιγορίας, της διόρθωσης κάποιων πραγμάτων από το σχέδιο των προτάσεων που κατέθεσε στο Υπουργείο και με συνέπεια ζητήματα όπως ήταν το εργοστάσιο, χιτή κλπ, καθώς και πράσινα σημεία, άλλο κομμάτι αυτό και ανακύκλωση, δεν προχώρησαν καθόλου στην περιοχή. Είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά χιτή σύγχρονος στην περιοχή της Ανατολικής Αιγιάλιας, της Αιγιάλιας συνολικά. Υπάρχει μόνο αυτός στην Αιγύρα, ο οποίος είναι υπερκορεσμένος και γι' αυτό υπάρχει και η δυσκολία και η αντιδράση των κατοίκων. Η λύση η οποία θα δοθεί δεν είναι εύκολη, γιατί και εργοστάσιο να πούμε να γίνει. Πότε θα γίνει το εργοστάσιο τώρα? Ναι, θα γίνει σε 2 χρόνια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λοιπόν μια παράταση προσωρινής λύσης και ίσως μια παράταση λειτουργίας του χιτά της Αιγύρας για συγκεκριμένο διάστημα, αλλά αφού προηγουμένως έχουν γίνει εργασίες, για να μην έχουμε εκεί, γιατί εκεί έχουμε διαρροές τώρα, πώς το λέτε, υγρών, τα οποία πηγαίνουν στη θάλασσα και λοιπά, επιβαρύνουν τους κατοίκους της περιοχής. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ο χιτά της Αιγύρας άμεσα αύριο να δεχτεί σκουπίδια, να γίνουν εργασίες εκεί, έστω προσωρινές, ώστε μέχρι να λειτουργήσει η επόμενη λύση. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι στην Αιγύρα, στο Αιγαίο. Και Νίκο, αυτό το βλέπουμε και καθημερινά από τα ρεπορτάζ. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει και επειδή βλέπουν την υγειονομική βόμβα, είναι αποφασισμένοι να μείνουν εκεί. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι έχουμε και μια αλληγορία από την τοπική. Δεν τα λέμε, δυστυχώς δεν θέλουμε να πάμε σε αντιπαλότητες, αλλά υπάρχει μια αλληγορία από την τοπική αρχή, τη δημοτική εκεί, η οποία χωρίς να τρέξει πράγματα, στο τέλος δεν είναι όλα δικά της, όλες δικές της ευθύνες, έρχονται από παλιά, καθένας έχει την ευθύνη της διαχείρισής του, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο δεν πρέπει να φτάνει μια πόλη και μια χώρα σαν εικόνα την εποχή μας, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Ριζούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ και για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η Πάτρα απέκτησε ένα δυνατό όπλο κατά του καρκίνου. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του PET scan, ενός μηχανήματος που αναλαμβάνει τη διάγνωση καρκινογενέσεων, αλλά ακόμα και την απεικόνιση της πορείας του ασθενούς κατά τη θεραπεία. Το πανάκριβο ιατρικό μηχάνημα αποτελεί ευγενική δωρεά της κυρίας Ελένης Διγενοπούλου προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και η χρήση του παραχωρήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η δωρήτρια του PET CT κόβει την κορδέλα και εγγενιάζει την αίθουσα του πανάκριβου απεικονιστικού μηχανήματος για διάγνωση του καρκίνου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θαρά το θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι, ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Αγαπητή μου κυρία Ελένη, από τα βάθη της ψυχής μου θα περιοριστώ μόνο σε ένα λόγο. Σε ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλου του πατραϊκού λαού. Σημαντική ημέρα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς εγκαινιάστηκε η λειτουργία του μηχανήματος PET-CT, το οποίο δωρίζει στο Πανεπιστήμιο Πάτρων η πατρινή Ελένη Ζαφυροπούλου Διγενοπούλου. Παρά το γεγονός ότι ξέραμε 4-5 άτομα για την προσφορά, δεν ήξερα μέχρι τελευταία στιγμή το όνομα της δωρήτριας. Η σεμνότητά της είναι τέτοια που δεν ήθελε να δημοσιευθεί το όνομά της, να δημοσιοποιηθεί. Το PET-CT που βλέπουμε δίπλα μας είναι ένα σύγχρονο διαγνωστικό εργαλείο που μελετάει το μεταβολισμό διαφόρων ουσιών στο ανθρώπινο σώμα. Το ιατρικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας παραχωρήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το PET-CT είναι γεγονός για το νοσοκομείο του Ρίου. Πλέον ένα δυνατό όπλο βρίσκεται στη φαρέτρα των γιατρών που καταπολεμούν τον καρκίνο. Η ευγενική δωρεά της κυρίας Διγενοπούλου ήρθε να κάνει πράξη
αυτό που είχαμε στο όνειρό μας για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες στην περιφέρειά μας και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα. Η δωρεά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ιατρική κοινότητα και το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν υπήρχε σε κανένα νοσοκομείο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ασθενείς από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα που έπρεπε να υποβληθούν στη σχετική εξέταση, έπρεπε να ταξιδέψουν στην Αθήνα και να απευθυνθούν στον Ευαγγελισμό ή σε άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Η νέα PT, PET-CT κάμερα του νοσοκομείου του Ρίου, πραγματικά είναι ένα εργαλείο όσον αφορά την διαχείριση των ογκολογικών ασθενών. Θα προσπαθήσουμε όλοι να ολοκληρώσουμε και να τελειώσουμε αυτό το έργο, αρχίζει να λειτουργεί σύντομα και ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Έλκε, τον Αντιπρίτανη και τον οποίον δεσμεύω σήμερα, τον κύριο Πολίζο, ότι θα δώσει και τα πρώτα χρήματα λειτουργίας του μηχανήματος. Οι κυριότερες εφαρμογές της PET αφορούν στην ογκολογία, την νευρολογία και σε μικρότερο βαθμό στην καρδιολογία. Η PET-CT συμβάλλει με μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση, σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο. Η συνεισφορά της στη διαχείριση των ασθενών με νεοπλασίες και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας είναι κρίσιμη. Εδώ βλέπουμε το χειριστήριο του μηχανήματος, μέσα είναι το μηχάνημα. Εδώ έχουμε την απεικόνηση, την υβριδική απεικόνηση ενός ομοιώματος. Βλέπουμε το μεταβολισμό του φαρμάκου μέσα στο σώμα και όταν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα ή καρκινική ιστή μεταβολίζουν το μόριο της γλυκόζης άρα και το ραδιοφάρμακο ισχυρότερα και τα σημεία αυτά μας δείχνουν ότι εκεί υπάρχουν υποψίες κακοήθειας. Τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα της PET-CT χρησιμοποιούνται από το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για τον καλύτερο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, ώστε ο ασθενής να έχει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα με τη μικρότερη ανεπιθύμητη ακτινική επιβάρυνση των υγιών ιστών. Περνάμε τώρα σε μια τραγική είδηση. Φρικτό θάνατο βρήκε επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στο Μεσολόγγι όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και πήρε φωτιά στην περιοχή της Αμβρακίας έξω από το θέρμο Ετωλακαρνανίας. Ο συνάδελφος Νίκος Αγγελόπουλος από την εφημερίδα Συνείδηση θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κατάφερε τελικά τις τελευταίες ώρες να ξετυλίξει το κουβάρι του μυστηρίου αυτού η τοπική αστυνομία. Έχει καταλήξει, να πούμε, γι' αυτό είναι το νεότερο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες και επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές, οι οποίες κατέληξαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του απανθρακωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο τζιπ που οδηγούσε σε περιοχή του ορεινού θέρμου. Πρόκειται λοιπόν για 50χρονο αγρινιώτη επαγγελματία, ο οποίος δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Μεσολογγίου, γνωστός αρτοποιός της περιοχής. Αρχικά η υπόθεση είχε λάβει χαρακτηριστικά θρίλερ, καθώς ήταν τέτοιο το αποτέλεσμα, τέτοιο το μέγεθος της φωτιάς, που στην κυριολεξία οι αστυνομικοί σε πρώτη φάση δεν μπορούσαν να διακρίνουν αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Βέβαια αυτά άρχισαν αργότερα να ξεκαθαρίζουν όταν και στο σημείο έσπεσε ιατροδικαστής Πατρών. Έχει ληφθεί και δείγμα DNA από τον άτυχο 50χρονο που αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες να επιβεβαιώσει πλήρως τα στοιχεία του. Ενήμερη είναι ασφαλώς και η οικογένεια. Κλήθηκαν χθες για κατάθεση στην ασφάλεια Αγρινίου συγγενικά πρόσωπα του 50χρονου, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι πράγματι από χθες νωρίς το πρωί αναζητούνταν και δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Εγώ να πω ότι και στο παρελθόν, πριν από κάποιους μήνες, ο συγκεκριμένος είχε εξαφανιστεί. Φαίνεται ότι αντιμετώπιζε τότε κάποια οικονομικά προβλήματα. Τελικά τότε είχε επιστρέψει στην οικία του λίγες ώρες αργότερα. Χθες γράφτηκε η τελευταία πράξη και βέβαια οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο είτε της εγκληματικής ενέργειας είτε το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας και καταλήγουν ότι πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο Αγγελόπουλο από την εφημερίδα Συνείδηση. Ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ανεξέλεγκτη είναι πλέον η κατάσταση στην περιοχή της Εγγλικάδας στην Πάτρα με τις κλοπές και διαρρήξεις από Ρωμά που διαμένουν στον άτυπο καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο. Οι κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση του Δήμου της Πάτρας για τη μετεγκατάσταση των οικογενειών Ρωμά σε σπίτια, ενώ ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.
Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον οι κλοπές και η διαρρήξη στην περιοχή της Εγκλικάδας, αφού σύμφωνα με όσα καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι Ρωμά που διαμένουν στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου λαιλατούν τα σπίτια τους. Έχουμε κρούσματα σε καθημερινή βάση πλέον. Δυστυχώς, εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι δεν έχουμε την ανάλογη προστασία από τις αστυνομικές και άλλες αρχές. Μόλις χθες, ανήλικοι Ρωμά έσπασαν το τζάμι στο σπίτι που βλέπετε, αφού είδαν πως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε ξεχάσει κάποια χρήματα πάνω στο τραπέζι, ενώ πριν από δύο ημέρες μπήκαν σε ένα άλλο σπίτι και άρπαξαν ηλεκτρονικές συσκευές. Στην πλειοψηφία τους, τα σπίτια τα οποία βρίσκονται περιμετρικά από τον καταβλισμό το όνομά στο Ριγανόκαμπο, εδώ στην Εγκλικάδα, έχουν τις συγκεκριμένες ταμπέλες έξω, γιατί έχουν τους σκύλους τους προκειμένου να προστατευτούν από τις καθημερινές διαρρήξεις και κλοπές που σημειώνονται στην περιοχή. Οι σύλλογοι της περιοχής της Εγκλικάδας και της Περιβόλας συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για να συντονίσουν τη δράση τους και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας να παρέμβει, αφού υπάρχει χρηματοδότηση προκειμένου να βρεθεί ένας άλλος χώρος όπου και οι οικογένειες Ρωμά να σταματήσουν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Για να βρουν τους χώρους και για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν τους οικίσχους οι οποίοι προβλέπονται, χρηματοδοτούμενοι 100% από το κράτος, είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες σε αυτό το κομμάτι. Οι σύλλογοι έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και όπως υποστηρίζουν, οι οικογένειες των Ρωμά που ζουν μόνιμα στον Ριγανόκαμπο και είναι δημότες της Πάτρας, μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία αν βρεθούν σπίτια να εγκατασταθούν. Να μπορέσουν να βρεθούν είτε με επιδότηση ενοικίου, είτε με αγορά, κατοικίες, να εγκατασταθούν αυτοί οι κάτοικοι επιτέλους σε μια μόνιμη κατοικία κάτω από υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και έτσι να λυθεί το πρόβλημα και για τους ίδιους αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρχει εκ νέου συνάντηση με τον Δήμαρχο της Πάτρας για το συγκεκριμένο θέμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλεί τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες και στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, χρηματοδοτεί την αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμένων. Θέλουμε σύγχρονες λιμενικές υποδομές. Με την πρώτη πράξη, πριν από 8 μήνες, εντάξαμε τις υποδομές στο λιμάνι της Πάτρας. Σήμερα ξανανοίγουμε την πρόσκληση. Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ώστε να γίνουν αναβαθμίσεις των υφιστάμενων λιμένων δημοσιεύτηκε ήδη και η προθεσμία για υποβολή προτάσεων άνοιξε στις 10 Απριλίου και θα παραμείνει έως την 31η του Αυγούστου 2018. Ενδιαφέρον περιμένουμε και από την Κυλλήνη και από το Κατάκολο. Θέλουμε οι λιμενικές μας υποδομές να είναι σύγχρονες, να δίνουν τη δυνατότητα για να παρέχεται ασφάλεια στο λιμάνι, να μπορούμε να βελτιώσουμε τις μετακινήσεις προσώπων, ατόμων αλλά και εμπορευμάτων. Βασικός στόχος της περιφέρειας είναι η αξιοποίηση του αναξιοποίητου δυναμικού της περιοχής και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικά και κοινωνικά. Θέλουμε στο βάθος να έχουμε σύγχρονα ανταγωνιστικά λιμάνια. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις τα λιμάνια μας. Κατακόλου που είναι ένα λιμάνι κρουαζέρας. Κυλλήνη που είναι ένα λιμάνι επιβατικό προς τα νησιά. Η Πάτρα που είναι το τρίτο μεγάλο λιμάνι της χώρας προς την Ευρώπη. Το Αίγιο που το ολοκληρώσαμε αλλά και αυτό είναι ένα σύγχρονο λιμάνι όπως και το λιμάνι του Μεσολογγίου και της Αμφιλογίας να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που δίνουμε ως περιφέρεια μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα. Στην πρόσκληση για τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών σε λιμάνια, οι δράσεις περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.
Τις καινοτόμες επιχειρήσεις στηρίζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες θα διενεργήσουν το ερευνητικό τους έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα μπορούν να συνεργαστούν για τις ανάγκες τους με ερευνητικούς οργανισμούς της επιλογής τους, όπως πανεπιστήμια, ΤΕΗ και Ινστιτούτα από όλη την Ελλάδα. Απόψε φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρπέτα. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Γιάννης Πομόνης. Κύριε Καρπέτα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γιάννη, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Καρπέτα, ουσιαστικά, επειδή γνωρίζουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιους αφορά, διότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν. Καταρχάς, να πω ότι αφορά το ΡΙΣ3, την έξυπνη εξειδίκευση, αφορά την έρευνα και την καινοτομία, αφορά δηλαδή ερευνητικά σχέδια επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ και τα ερευνητικά Ινστιτούτα και υπέβαλαν πρόταση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα Μικροηλεκτρονική και Προηγμένα Υλικά και διεθνικά ερευνητικά σχέδια. Ήταν της τάξης του προϋπολογισμού των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβλήθηκαν 75 φάκελοι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε ο προϋπολογισμός να ικανοποιήσει όλους. Εντάχθηκαν 20 επιχειρήσεις, όπου θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που χρηματοδοτούμε ερευνητικά σχέδια. Ήδη, όπως ξέρετε, η περιοχή μας έχει έναν καταξιωμένο θεσμό, όπως είναι το Patras IQ, και κάθε χρόνο γίνεται η έκθεση όπου θέλουμε να παντρέψουμε την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγική δραστηριότητα. Νομίζω ότι στο σωστό χρονικό διάστημα βγάλαμε και τα αποτελέσματα προκειμένου να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά τους και να αξιοποιήσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό όσον αφορά την απασχόλησή τους. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτό το προσωπικό που ασχολείται στα ερευνητικά σχέδια είναι πολύ εξειδικευμένο. Οπότε αποτρέπουμε, αν θέλετε, και τη φυγή στο εξωτερικό, έτσι, φωτεινών μυαλών και ταλέντων και εξειδικευμένου προσωπικού που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Αξίζει να αναφέρουμε κιόλας, κύριε Καρπέτα, και επιβεβαιώστε με σε αυτή την πληροφορία, πως η περιφέρειά μας πρωτοστατεί στην καινοτομία και την έρευνα και την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά στο προγραμματισμό της ως προτεραιότητες για εκμετάλλευση μέσω του ΠΕΠ. Αποτελεί τον μπούσουλα και για άλλες περιφέρειες. Είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν, αυτό το πρόγραμμα της μικροηλεκτρονικής και τα προηγμένα υλικά, είμαστε η πρώτη περιφέρεια η οποία βγάλαμε πρόσκληση με πολλά προβλήματα. Αυτή η πρόσκληση ξεκίνησε προς το τέλος του 2016. Να σκεφτείτε, όταν δεν είχε ανοίξει καμία πρόσκληση παντού σε όλη την Ελλάδα. Ήταν πιλωτικά. Πατήσανε και σε εμάς πολλοί άλλοι, αλλά νομίζω ότι τρέξαμε και βγάλαμε. Και να ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και με το πληροφοριακό σύστημα. Ήδη υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με το πληροφοριακό σύστημα, την πλατφόρμα δηλαδή που υπάρχει σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι μια καθυστέρηση κεντρικά. Νομίζω ότι από το 2018 και το 2019 θα τρέξουν όλα τα προγράμματα. Νομίζω ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι λύθηκαν και τώρα είμαστε σε θέση ήδη να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα για τα ερευνητικά σχέδια που είχαν υποβληθεί, οπότε θα γίνεται και η ροή της χρηματοδότησης. Έχουμε όμως και πολλά άλλα προγράμματα σε εξέλιξη. Από τη ΡΙΣ έχουμε τα προγράμματα που έχει να κάνει με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα βγουν, όπως τα προγράμματα για τα ενεργειακά και τα προγράμματα για τα αγροτικά. Η Πάτρα και γενικότερα η περιφερειά μας έχει δείξει πως έχει δυναμική και το έχουμε δει και στο Patras IQ και σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις, εκθέσεις, ότι έχει δυναμικό, έχει νέους ανθρώπους, έχει το πανεπιστήμιο της, τη δυνατή της βιομηχανία ουσιαστικά στο κομμάτι των μυαλών που, όπως είπατε και εσείς, καλό είναι να μην φεύγουν και να τους δίνονται τα κίνητρα. Πιστεύετε πως θα αξιοποιηθούν αυτά τα πακέτα που δίνονται προς τα έξω στη λογική συγκράτησης του κόσμου στην περιοχή μας? Και το παρελθόν τι σας έχει διδάξει σε ό,τι αφορά σε αυτή την προοπτική, δηλαδή κάτι να ξεκινήσει, να χρηματοδοτηθεί, αλλά να αναπτυχθεί και να δώσει και
αυξημένη δυναμική με πρόσληψη νέων εργαζομένων στους τομείς κάθε ειδικότητα. Εντάξει, το παρελθόν, κύριε Πομόνη, μας έχει δείξει ότι όλα έχουν να κάνουν με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δρούμε. Δεν είναι δηλαδή, όλες οι κινήσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι αντίστοιχα του οικονομικού περιβάλλοντος και όπως ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα ήταν δυσμενές το οικονομικό περιβάλλον όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Λέτε δηλαδή ότι κάτι μπορεί να ξεκινήσει, νομίζω... συγχωρείτε που σας διακόπτω, μπορεί να ξεκινήσει ας πούμε με όλες τις προϋποθέσεις και με δυναμική έτσι μέσω του ΠΕΠ και στην πορεία για φορολογικούς ή άλλους λόγους να σηκωθεί και να φύγει από την πόλη ή από την περιφέρεια. Όχι, τα προγράμματά μας αυτά είναι στοχευμένα, έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της περιοχής. Έχουμε μάθει πώς πρέπει να τα διαχειριστούμε. Να ξέρετε ότι έχουμε δεσμεύσει πιστώσεις περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ για την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και θέλουμε να πάει στοχευμένα σε συγκεκριμένες δράσεις. Να ξέρετε ότι στο επόμενο μέσο στάδιο ήδη έχουμε προδημοσιεύσει το πρώτο πρόγραμμα που αφορά εξωστρέφεια διεθνοποίηση, που αφορά την εξαγωγή προϊόντων της περιοχής μας. Υπάρχει ανάγκη πολύ μεγάλη σε επιχειρήσεις μας να εξάγουμε προϊόντα και σε όλη αυτή την αλυσίδα το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι πολύ μεγάλος αρρωγός με μια επιδότηση γύρω στο 55% μέχρι και μηχανολογικό εξοπλισμό σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν να εξάγουν αυτές οι επιχειρήσεις. Άρα και έχουμε πάει στοχευμένα στις ανάγκες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή μας και θέλουμε να καταστήσουμε και την περιοχή μας ένα πόλο καινοτομίας. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες και τα προγράμματά μας έχουν ως στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας, αλλά και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προγράμματα νεοφυών επιχειρήσεων, όπως και προγράμματα κλάστερ, συνεργατικοί δηλαδή σχηματισμοί, που θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Καρπέτα, κάνατε λόγο για στοχευμένα προγράμματα. Θα μπορούσατε ενδεικτικά να μας αναφέρετε την κατανομή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή πώς είναι στο θέμα των επιχειρήσεων είτε η Πάτρα, είτε η Αχαΐα, είτε η Ετωλοκαρνένια, είτε η Ηλία. Καταρχήν η κατανομή τα 20... Ναι. Να ξέρετε, τα προγράμματα δεν είναι αναενότητα. Είναι περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είναι ανταγωνιστικά και για τους τρεις νομούς. Δεν υπάρχουν κατανομές στα προγράμματα, υπάρχουν προσκλήσεις και όλα τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά ανάλογα με το φάκελο που καταθέτει ο καθένας. Καταθέτουν δηλαδή οι επιχειρήσεις. Τα προγράμματα είναι 29,5 εκατομμύρια ευρώ θα διαχειριστεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της περιφέρειας. 11 εκατομμύρια είναι στο ΡΙΣ, 10 εκατομμύρια έχουμε βάλει στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 όπου αφορούν κρατικές ενισχύσεις και εκεί θα δανειοδοτούνται επιχειρήσεις ή θα δίνονται εγγυήσεις προκειμένου να αντιμετωπίζουν ανάγκες τους οι επιχειρήσεις και ένα ποσό 24 εκατομμυρίων θα μπει σε διαγωνιστική διαδικασία και εκεί θα υπάρξει ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. Είναι αυτός ΕΦΕΠΑΕ ή οποιοδήποτε άλλος φορέας. Η κατανομή είναι αυτή. Όλα τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά και δεν χωρίζονται σε ενότητες. Μάλιστα. Κύριε Καρπέτα, Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Και τυχόν άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η άσκηση ετοιμότητας μερικής εκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από πιθανό σεισμό και πρόκληση πυρκαγιάς. Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων του Ιδρύματος. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί άσκηση ετοιμότητας μερικής εκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου σε εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων Σόστρατος και Περσέας για τη διαπίστωση της ετοιμότητας του προσωπικού των νοσοκομείων στη διαχείριση εκτάκτων και κρίσιμων καταστάσεων. Για την πραγματοποίηση της άσκησης συντάχθηκε σενάριο έκτακτης ανάγκης που προσομοίαζε το συμβάν καταστροφικού σεισμού και συμμετείχαν όλες οι ομάδες δράσης αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του νοσοκομείου.
Πραγματικά το προσωπικό ήξερε τι θα κάνει, την ώρα που θα το κάνει και πώς θα το κάνει. Γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε μια έντονη κατάσταση, σε μια έκτακτη κατάσταση, υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, υπάρχουν προβλήματα και εκεί τότε το προσωπικό πρέπει να δείξει ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει. Οι συνεργαζόμενοι φορείς που ήταν εδώ επίσης, πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΚΑΒ, αστυνομία, περιφέρεια, εθελοντές, όλοι σε συνεργασία με το προσωπικό του νοσοκομείου συνεργάστηκαν και όλα πήγαν όπως ήταν σχεδιασμένα μέσα στο σενάριο. Η πυροσβεστική πραγματικά αξίζει συγχαρητηρίων. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Και αυτό που κρατάω είναι πραγματικά ότι υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός πλέον και μέσα από τα όργανα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και από την ίδια την πυροσβεστική και από την αστυνομία που είδατε εδώ, από το νοσηλευτικό προσωπικό, από το ιατρικό προσωπικό. Πραγματικά αξίζουν όλοι συγχαρητηρίων. Να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό, την αστυνομία, την πυροσβεστική, την περιφέρεια που βοήθησε με το προσωπικό της για τον καλύτερο συντονισμό και όλο το προσωπικό μας. Ο σκοπός της άσκησης ήταν η πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων του νοσοκομείου σε συμβάν που αφορά την εκένωση τμήματων μετά από ζημιές στο κτηριακό απόθεμα, την ανάπτυξη υποδομών στο περιβάλλοντα χώρο, την κατάσβεση πυρκαγιάς και τον αμπεγκλωβισμό ατόμων σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας των υποδομών του νοσοκομείου. Οι ασκήσεις γίνονται για να διαπιστώνουμε τις αδυναμίες και να είμαστε κάθε φορά πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Βγήκαν συμπεράσματα, χρήσιμες οι ασκήσεις, η συνεργασία όλων των φορέων και θα μαζευτούμε να συζητήσουμε τώρα για να είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη φορά. Πραγματικά ήταν μία άσκηση υποδειγματική. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπηρεσίες μας πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα και οι πολίτες επίσης. Συγχαρητήρια σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στην άσκηση, εκτός από το προσωπικό του νοσοκομείου και την πυροσβεστική, συμμετείχαν ενεργά η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου με το τμήμα τροχέας που συντόνιζε την κυκλοφορία, οι εθελοντικές ομάδες που έστησαν τις σκηνές και βοήθησαν όπου τους ζητήθηκε και οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, όπου μετά τον σεισμό έκαναν αυτοψία στατικότητας του κτηρίου. Θεωρώ ότι πράγματι στέφθηκε επιτυχία, αλλά αυτό δεν είναι μόνο και έτσι ήθελα να συγχαρώ όλο το προσωπικό του νοσοκομείου από τη δική μου πλευρά, αλλά αυτή η επιτυχία δεν ήταν κάτι το οποίο οφείλεται μόνο στις υπηρεσίες και στο προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά υπήρχε μια συλλογική προσπάθεια. Ήταν μια άψογα οργανωμένη άσκηση ετοιμότητας, όπου βγήκαν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Φυσικά, αχρίαστη να είναι. Πάμε τώρα στην Κεφαλονιά. Υπεγράφει η σύμβαση για το έργο του Εργοστασίου Επεξεργασίας Νερού στο Αργοστόλι μεταξύ του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίση, του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ Νίκου Ανουσάκη, καθώς και του Αραδόχου του έργου Διονύσου Γεωργόπουλου από την Μεσόγειος ΑΕ. Το έργο είναι συνολικού προπολογισμού 7.247.000 ευρώ και αφορά στην προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης, τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, καθώς και την εξαετή κανονική λειτουργία της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ανουσάκης. Κύριε Ανουσάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καραμαλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και χαιρετίζω και τους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας. Θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιους θα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο έργο και γιατί είναι αναγκαίο για το νησί. Το συγκεκριμένο έργο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την περιοχή της πρωτεύουσας του Δήμου μας, δηλαδή του Αργοστόλη, που είναι και η μεγαλύτερη πόλη και που είναι και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο ως γνωστόν της Κεφαλονιάς. Το Αργοστόλι από την ίδρυσή του είχε τεράστιο θέμα με την ίδρυυση, με την έννοια ότι πάντοτε το νερό είχε θέματα, δεν είχε την απαιτούμενη ποιότητα. Ναι, μεν ήταν στα νόμιμα πλαίσια και είναι στα νόμιμα πλαίσια, δεν είχε όμως τις απαιτούμενες προϋποθέσεις από πλευράς χλωριόντων και άρτων και πάρα πολύ καταναλωτές, πάρα πολλοί συνδημότες μας, πάρα πολλοί συμπολίτες μας απέφευγαν να το καταναλώνουν. Μολονότι, παραλαμβάνω, είναι στα νόμιμα πλαίσια. Ναι. Όμως ο εχθρός του καλού είναι πάρα το καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο εμείς βάλαμε σαν στόχο της Κεφαλονιάς, η παρούσα δημοτική αρχή, να κάνουμε αυτό το μεγάλο έργο που είναι ένα έργο τομής, ένα έργο το οποίο πραγματικά πάει την πρωτεύουσα του Δήμου μας 30 χρόνια μπροστά, καθώς πλέον το νερό θα είναι αρίσκης ποιότητας, θα μπορεί κάθε εκδοτής χωρίς κανένα ενδιασμό και χωρίς καμία επιφύλαξη να το καταναλώνει κατευθείαν από τη χρήση του, κάτι το οποίο ουσιαστικά με αυτή την άνεση και χωρίς κανένα προβληματισμό, κάθε φορά που θα γίνει σε Αργοστόλι
από την ίδρυσή του ουσιαστικά. Μάλιστα. Κύριε Νουσάκη, μπορείτε να μα δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου? Ναι, το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις συμφωνίες περίπου στο εξάμηνο. Όμως, δηλαδή, ο σκοπός μας είναι ο Γενάρης του 19, λίγο παραπάνω. Όμως, όπως γνωρίζετε σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια απρόβλεπτα, κάποιες καθυστερήσεις, πολλές φορές προκύπτουν διάφορα γεγονότα. Οπότε αυτό να μην δεσμευτούμε 100%. Το πλάνο είναι για εκεί. Από εκεί και πέρα θα δούμε και την πορεία του έργου, πώς θα εξελιχθεί και όλα τα σχετικά. Μάλιστα. Η ουσία είναι ότι πλέον ουσιαστικά απαλλασσόμεθα από τα άλατα, απαλλασσόμεθα από τα χλωριόντα και πλέον το εργοστόλι όσον αφορά το τομέα της σύνδρευσης, που είναι ένας τομέας που σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής και με την καθημερινότητα των δημοτών, μπαίνει σε μια άλλη εποχή. Μάλιστα. Κύριε Νουσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και στο μέλλον για να μας μεταφέρετε τα νεότερα. Καλά και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ηλία. Σε ειδική τελετή επίδοσης αστυνομικού μεταλλίου τιμήθηκε ο ανθυπαστυνόμος Βασίλης Μαρτζάκλης, που είχε διασώσει πολίτη και τραυματιστεί θανάσιμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής το 2014 στην Ανδραβίδα. Το αστυνομικό μετάλλιο παρέλαβαν από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, ταξίαρχο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, η γη του ανθυπαστυνόμου, Παρασκευάς και Βασίλης. Ο Περικλής Πατσούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έτσι ακριβώς όλα αυτά διαδραματίστηκαν σήμερα στις 11 στην αίθουσα Πολυταπλών Κρίσεων, στην αστυνομική διευθυνσία, πλήθος θεσμικών φορέων, αλλά και συγγενικών προσώπων του άτυχου βέβαια αστυνομικού. Ύψης τιμή το μετάλλιο αυτό, το παρέλαβαν όπως άλλωστε προανέφερε εσύ οι διηγοί του. Παρευρέθησαν λοιπόν ο Σοβασμιότητα Μητροπολίτη Ηλία κ. Γερμανός, ο αστυνομικό περιφερειακό διευθυντή κ. Στεφανόπουλο και πλήθος κόσμου, αφού άλλωστε βλέπουμε και τα πλάνα μας από αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Και να πούμε ότι αυτό έγινε μετά από πρόταση του Υπουργού του κ. Τόσκα, την αποδέχθηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος και έτσι λοιπόν το μετάλλιο αυτό εδόθη σήμερα ως πράξη Ανδρείας στους γιους του άτυχου αστυνομικού. Όλα αυτά διαδραματίστηκαν. Το περιστατικό πάμε λίγο πίσω, στο 2014, στην Ανδραβίδα, 11 Μαΐου του 2014, την ώρα βέβαια που γυρνούσε σπίτι του, είδε ότι κάποιος κλέφτησε εκεί, έβγαινε από ένα σπίτι, προσπάθησε να τον αποκλείσει, τελικά ήταν μοιραίο το χτύπημα που δέχτηκε στην καρδιά και όλο αυτό έφερε ένα τραύμα θανάσιμο και μετά από λίγο βέβαια ξεψύχησε. Ο άτιμος λοιπόν, αστυνομικός ο Μαρτζάκης, που άλλωστε όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, 39 ετών, και βέβαια δεν υπήρχε κάτι δυσάρεστο στην όλη πορεία ως τώρα της ζωής του. Αυτό λοιπόν το περιστατικό μετά από 3 χρόνια αναγνωρίστηκε και πήρε αυτό το μετάλλιο του αστυνομικού σταυρού που άλλωστε δίνεται για πρώτη φορά. Περικλή, θέλω να πάμε και σε μια άλλη είδηση από την Ηλία, διότι είχαμε αντιδράσεις στον πύργο μετά την απόφαση του Δήμου να κόψει πεύκα στο επαρχείο για τη δημιουργία νέας παιδικής χαράς. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από 15 μέρες, είχαμε τον Δήμαρχο Πύργου του κ. Γιατσέ στην εκπομπή μας. Είχε πει ότι θα κάνει παιδικές χαρές. Δεν μας είχε πει το που θα γίνουν, σε ερώτημα που θέσαμε. Είπε ότι θα γίνουν στο επαρχείο σε κάποιο μέρος, αλλά δεν είχε πει τίποτα από αυτό που άλλωστε συνέβη εχθές ή σήμερα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε πει ότι δεν θα κοπεί κανένα δέντρο. Αυτά τα δέντρα, μιλάμε, είναι περίπου έναν αιώνα στον καταπράσινο λόγο του επαρχείου, γιατί δεν έχουμε πολύ πράσινο εδώ στην Ηλία, ειδικότερα στον πύργο, ειδικότερα μέσα στο κέντρο του πύργου. Και μετά από απόφαση προσωπική, γιατί δεν πέρασε από την γνωριζόμενη Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο στον αέρα και η αντιπολίτευση, όχι μόνο, θα φέρει ως θέμα πρώτο αυτό. Mm-hmm. Αυτό που διαπιστώνεται, Γεωργία, από χθες το πρωί. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί. Αλλά τι να γίνει, το δασαρχείο τελώνει αναρμόδιο, στον αστικό ιστό δεν έχει καμία δουλειά. Έτσι ανέφερε λοιπόν ο δασάρχης πύργου για να πάρει απόφαση. Αυτά τα δέντρα λοιπόν κόπηκαν για να γίνει η εγκατάσταση της παιδικής χαράς. Από ό,τι μάθαμε, ο Δήμαρχος Πύργου, ο κ. Γιατσής, είπε ότι αυτά τα δέντρα είναι επικίνδυνα για την υγεία βέβαια αυτών, για τους πολίτες και διάφορα τέτοια. Αυτά τα μάθαμε βέβαια από δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά το θέμα είναι ότι είναι κραυγαλαίο αυτό που άλλωστε βιώσαμε χθες και σήμερα. Μετά από διάφορες διαμαρτυρίες κατοίκων στο Δημαρχείο και όχι μόνο, και από τα μέσα, μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που άλλωστε έπαιξαν αυτό το θέμα αρκετά ψηλά, δεν υπήρχε κάποια αντίδραση από τον Δήμαρχο. Κανονικά σήμερα συνέχισαν τα συνεργεία του Δήμου να κόβουν και τα υπόλοιπα δέντρα και μιλάμε λοιπόν για κάποια δέντρα που άλλωστε εκεί μεγαλώσαμε, εκεί ζήσαμε, στον λόγω του επαρχείου και όλο αυτό μας προξένησε βέβαια μόνο κάποιες εικόνες που δεν θα θέλαμε ποτέ να τις βιώσουμε στη ζωή μας. Και αντιδράσεις λοιπόν συνεχίζονται από κατοίκους και την αντιπολίτευση, μάλιστα.
η συνέχεια σε αυτό το θέμα. Για να δούμε. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην Μεσσηνία. Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Καλαμάτα σχετικά με το αίτημα επέκτασης της αστικής περιοχής κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας και της τοπικής κοινότητας Μικράς Μαντίνιας. Την οριστική απόφαση θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αυριανή συνεδρίαση, ώστε το αίτημα να προχωρήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Την επέκταση της αστικής περιοχής κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Βέργας και της Μικρής Μαντίνιας εισηγείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. Στόχος είναι να βελτιωθεί η αστική συγκοινωνία σε αυτές τις περιοχές με καλύτερα και πιο συχνά δρομολόγια. Είναι ένα αίτημα, έχουμε ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας της Βέργας, ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας της Μαντίνιας και όλων των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή που είναι πολιστικοί φορείς και της Βέργας και της Μαντίνιας και σύλλογος επαγγελματιών που βρίσκεται στην περιοχή της παραλίας της Μαντίνιας και της Βέργας και αυτοί με ομόφωνες αποφάσεις τους θέλουν πλέον την περιοχή αυτή να χαρακτηριστεί αστική, με περαιτέρω που σημαίνει αστικές συγκοινωνίες και γενικότερα μια καλύτερη με συχνότερα δρομολόγια επαφή με το κέντρο που είναι η Καλαμάτα. Το ζήτημα θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την απόφαση να αναμένεται θετική. Άλλωστε, ο Δήμαρχος Καλαμάτας σε πρόσφατη συνάντησή του με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Επαγγελματιών φάνηκε να αποδέχεται την πρόταση, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα η Ποιότητα Ζωής αποφάσισε και εισηγείται θετικά την επέκταση της αστικής περιοχής προς την παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας και της Τοπικής Κοινότητας Μαντίνιας. Αυτό θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της Ποιότητας Ζωής ήταν ομόφωνη από όλες τις παρατάξεις οι οποίες βρίσκονται στο Συμβούλιο της. Και από εκεί και μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλα αυτά θα εισηγηθούν, θα φύγει, γιατί η απόφαση και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική. Θα πάει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις περαιτέρω αποφάσεις. Στόχος είναι να πάρει σάρκα και οστά το αίτημα των κατοίκων και να γεμίσουν με κόσμο τα λεωφορεία που θα συνδέουν αυτές τις περιοχές με το κέντρο της Καλαμάτας. Για να αλλάξουμε θέμα, πριν από 27 χρόνια, στις 11 Απριλίου του 1991, ο Δημήτρης Λάγιος άφησε την τελευταία του πνοή στον Ευαγγελισμό σε ηλικία 39 ετών. Πρόλαβε όμως να αφήσει δείγματα του εξαιρετικού του ταλέντου και της πλούσιας μουσικής του παιδείας. Ο Δημήτρης Λάγιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ζάκυνθο. Να δούμε ένα βίντεο αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη. Ο Φιλτάτη Πατρίς, ο Θαυμασίανης ο Ζάκυνθε. Συμβέδωκα στην πνοή και του Απολλωνό στα χρυσά δώρα. Δημήτρης Λάγιος, ο μουσικοσυνθέτης που χάραξε τη δική του μεγάλη και συνάμα σύντομη πορεία. Ένας άνθρωπος που έδωσε στο χώρο της μουσικής πολλά και θα έδινε περισσότερα αν το νήμα της ζωής του δεν ήταν μικρό. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1952, σε ένα τόπο μικρό αλλά με μεγάλη παράδοση στη μουσική. Η αγάπη του για τη μουσική δεν άρχισε να εκδηλωθεί. Σπουδάζει κιθάρα, πιάνο και θεωρητικά στο Εθνικό Οδείο. Ενώ σε ηλικία 22 ετών φεύγει για το Σικάγο όπου συνεχίζει τις σπουδές του. Παράλληλα ασχολείται με το ελληνικό τραγούδι. Το 1980 επιστρέφει στη Ζάκυνθο. Τον αγαπούσε αυτόν τον τόπο στον οποίο αφιέρωσε την κόρη του Ιακύνθη. Οργανώνει τις γιορτές τέχνης και λόγου. Εδώ δημιούργησε το συγκρότημα Ασκηταριό, το Κάλβιο Οδείο και το Κάλβιο Κέντρο Μουσικών Μελετών. Ο Κυπριακός Αγώνας θα τον αγγίξει και θα τον συγκινήσει. Από το 1985 θα οργανώσει φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις και πορείες για τη στήριξή του. Οι δραστηριότητές του δεν σταματούν εκεί.
θα ιδρύσει τα μουσικά σχολεία Μυκόνου και Ελίμου, ενώ συμμετέχει και στη δημιουργία του πρώτου λαϊκού σχολείου παραδοσιακής μουσικής με τον Αριστίδη Μόσχο. Συνθέτει χοροδιακά τραγούδια και καταγράφει τις εθνομουσικολογικές του έρευνες, κάτι που θα οδηγήσει πιθανώς στη δημιουργία του έργου Σκιές σε ποίηση δική του με το κυπριακό φωνητικό σύνολο Διάσταση. Σημαντικό του έργο Κυρωγμές για ορχήστρα μαντολινάτας. Ακολουθούν τα έργα Ολύμπιον, Ουράνιος Μύθος και το χορόδραμα Ίνα Τι το 1987. Κόσμο να γεμίζει το γήπεδο της Αγιάς στα τελευταία παιχνίδια της Παναχαϊκής στην έδρα της θέλει να δει ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου Κώστας Κατσουράνης που έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους των Κοκκινόμαυρων. Βασικές απουσίες έχει για τα επόμενα κρίσιμα μάτσο Πανεγιάλιος ενώ καθυστερεί η κλήρωση για τα play-off ανόδου της Β' Εθνικής. Εν όψη των τεσσάρων τελευταίων εντός έδρας αγώνων που θα δώσει η Παναχαϊκή για το πρωτάθλημα της Football League, ο τεχνικός διευθυντής Κώστας Κατσουράνης με μια φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε από τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι θα υποδεχθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς τον Απόλλωνα Πόντου, την ΑΕ Καραϊσκάκη, την Σπάρτη και την Αναγέννηση Καρδίτσας και επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο αλλά και με τη ζεστή παρουσία των φιλάθλων στους αγώνες τους. Την πιο δύσκολη τριάδα αγώνων δίνει ο Πανεγιάλιος που παίζει με Άρη Δόξα Δράμας και Όφη για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον προπονητή Πέτρο Δημητρίου, ο οποίος για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Άρη και Όφη δεν θα υπολογίσει τους Γκούμα και Γκαβριλίδη που είναι τιμωρημένοι. Οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι βασικά στελέχη των Μελανόλευκων θα λείψουν για την ομάδα που ψάχνει να βρει λύσεις εκ των έσω για να καλύψει τα κενά τους. Πολύ πιθανό είναι να καθυστερήσει η κλήρωση των παράζανόδου για τη Β' Εθνική, αφού εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις κατά ομάδων που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα στον όμιλό τους. Μία από αυτές τις υποθέσεις είναι η ένσταση του Αστέρα Βλαχιώτη στον Αστέρα Αμαλιάδας με τους Ήλιους να έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα στον το όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και να περιμένουν την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για να συμμετάσχουν στα παράζ για τον προβιβασμό στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, Travel Life με την Ελένη Κίτσιου και στις 10 στιγμές ιστορίας με την Τερέζα Λόξα. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.